Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στο στούντιο του Μάιο Τάκη. Έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο τον κύριο Σωτηρόπουλο, υποψήφιο δήμαρχο στο Δήμο Βύρωνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουγιουμτόπουλε και για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στους τηλεθεατές σας. Και ξεκινάμε κατευθείαν, προεκλογική περίοδο έχουμε μπει. Στο Βύρωνα υπάρχει πάντα ένα ζήτημα στην καθαριότητα. Δηλαδή, ο Βύρωνας δυστυχώς ακούγεται γενικώς για το θέμα της καθαριότητας με την έννοια ανακύκλωση, με την έννοια τέτοια πράγματα. Και προφανώς και οι πολίτες ταλαιπωρούνται πάνω σε αυτόν τον τομέα. Θέλω να μου πείτε τι πρόταση έχετε και ποια είναι η προοπτική των πολιτών αν σας ψηφίσουν, αν σας αναθέσουν τη διοίκηση. Ο Δήμος μας δυστυχώς είναι από τις πιο βρώμικες πόλεις. Παρά το γεγονός ότι τα δημοτικά τέλη έχουν παραμείνει σε υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, μολονότι το εργασιακό κόστος μειώθηκε και υπάρχουν δυνατότητες να μειωθούν, η καθαριότητα δεν έχει βελτιωθεί καθόλου στην πόλη μας. Δεν έχουμε, για να φανταστείτε, ούτε ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που είναι υποχρεωτικό και έχουν ψηφίσει περισσότεροι δήμοι. Σε εμάς το έφερε κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή ένα στοιχειώδες σχέδιο με πολλές ελλείψεις και πολλά προβλήματα. Για να καταλάβετε, πρότεινε τη δημιουργία ενός πράσινου σημείου μέσα στον Ημιτό και να προτείνουμε στην κυβέρνηση την αναθεώρηση Προεδρικού Διατάγματος Προστασίας του Ημιτού για να μειωθεί η προστασία, για να βάλουμε πράσινο σημείο μέσα στον Ημιτό και να κάνουμε εκεί δράσεις. Υπήρξαν αντιδράσεις, το απέσυρε και παρότι υπήρξαν προτάσεις και θα μπορούσε να το φέρει ξανά, το θέμα δεν ήρθε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην πόλη μας αυτή τη στιγμή, εάν περάσετε, όλοι οι κάτοικοι θα σας πούν ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με την καθαριότητα. Υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί η ανακύκλωση και δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει. Το μέλλον στην αποκομιδή των απορριμμάτων είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης με νέα υλικά που θα ανακυκλώνεις, με νέα σημεία που θα ανακυκλώνεις, να βάλεις κομποστοποίηση, να μοιράσεις κάδους για την κομποστοποίηση στις διάφορες οικίες, να αλλάξεις τους κάδους, να τους ενισχύσεις και να βάλεις υπόγειους κάδους ειδικά σε κομβικά σημεία της πόλης, να ενισχύσεις το μηχανολογικό εξοπλισμό που γίνεται, υπάρχει χρηματοδότηση από διάφορα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, να επανασχεδιάζεις τα δρομολόγια και βασικά βεβαίως επίσης να διεκδικήσεις από την κυβέρνηση και να πάρεις προσλήψεις, γιατί τα τελευταία χρόνια με το πάγωμα των προσλήψεων υπάρχει τεράστια απώλεια εργατικού δυναμικού. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν έχει γίνει στα τελευταία 5 χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες που θα έχουμε ως Δημοτική Αρχή. Η κατεύθυνσή μας η κύρια θα είναι η καθαριότητα, ο φωτισμός της πόλης, μια πόλη πιο καθαρή, μια πόλη πιο ασφαλής, μια πόλη πιο φωτεινή. Μια και αναφερθήκατε στο φωτισμό, λοιπόν, επειδή διάβασα κάποια site, πρέπει να απασχολεί πολύ το θέμα του φωτισμού τους δημότες. Εκεί έχετε πρόταση. Όσοι έχουν περάσει από την πόλη μας θα έχουν διαπιστώσει ότι ειδικά οι κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, πάρκα αλλά και βασικοί οδικοί άξονες είναι στο σκοτάδι. Τα Χριστούγεννα έκανα μια ενδεικτική καταγραφή. Μόνο σε ένα πάρκο, το πάρκο της Καραουλή και Δημητρίου, βρήκα 102 καμένες λάμπες. Υπάρχει ένα πρόγραμμα από το ΚΑΠΕ, θα το γνωρίζετε, έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλούς δήμους, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που προβλέπει την αντικατάσταση όλων των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με συστήματα LED. Το όφελος είναι πολλαπλό, είναι εξοικονόμηση της δαπάνης την οποία έχεις ετησίως για ηλεκτρική ενέργεια, είναι περιβαλλοντικό το όφελος, διότι μειώνονται οι ρήποι του οδιοξίδιου του άνθρακα που εκλείουν τα φωτιστικά σώματα κατά περίπου 60%, και είναι βεβαίως και οικονομικό, διότι μακροπρόθεσμα θα μπορέσεις με αυτόν τον τρόπο, επειδή θα μειώσεις το κόστος, να μειώσεις και τα δημοτικά τέλη. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε και τα 3.833 φωτιστικά σώματα που έχει η πόλη μας με αυτό το πρόγραμμα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και να κάνουμε την πόλη και πιο φωτεινή και πολύ πιο ασφαλής. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ασφάλειας όταν η πόλη είναι βυθισμένη στο σκοτάδι. Λοιπόν, και το τρίτο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πάλι ενημερώθηκα από τα διάφορα site και είδα τι λέει ο κόσμος και τι λέει η κοινή γνώμη τέλος πάντων, είναι το θέμα της συντήρησης των υποδομών. Είχαμε ένα περιστατικό το οποίο απασχόλησε το Πανελλήνιο, θα έλεγα, με το σχολείο που έκλεισε. Και γενικά από ό,τι διαπιστώνω υπάρχει ένα προβληματάκι η συντήρηση υποδομών, είναι αλήθεια? Είναι διαχρονικό το πρόβλημα βεβαίως με τις συντήρησεις υποδομές, τις δημοτικών υποδομών στην πόλη μας. Δεν αφορά μόνο το σχολείο, αφορά και τους παιδικούς σταθμούς, αφορά και τις παιδικές χαρές. Να ξεκινήσω από το σχολείο, είναι το τέταρτο δημοτικό, το επωνομαζόμενο Χαραλαμπόπουλο, που είναι ένα σχολείο που κτίστηκε όταν φτιάχτηκε η πόλη μας τη δεκαετία του 1920. Και λόγω ελλιπούς συντήρησης
Εν έτη 2018 η πολεοδομία μας το έκλεισε ως ακατάλληλο. Εάν αυτό το σχολείο την τελευταία 15ετία είχε συντηρηθεί σωστά, είχαν γίνει απαραίτητες ενέργειες, δεν θα είχε κλείσει από πολεοδομία. Προφανώς και χρειαζόταν ένα νέο λειτουργικό και σύγχρονο κτίριο, αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να στο κλείνει η πολεοδομία γιατί είναι ακατάλληλο, υπάρχει μια απόσταση. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει με τη συντήρηση όλων των δημοτικών υποδομών διαχρονικά. Είναι και τα υπόλοιπα σχολεία, είναι οι παιδικές χαρές. Για 5 χρόνια τα παιδιά μας έπαιζαν σε ακατάλληλες παιδικές χαρές, δεν είχε γίνει πιστοποίηση σε καμία από τις 27 παιδικές χαρές. Και κάναμε και το σταυρό μας, μην γίνει κανένα ατύχημα. Τώρα, στο τέλος της θητείας, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια και από το Πράσινο Ταμείο, έχουν ξεκινήσει κάποιες μίζερες σχετικά αντικαταστάσεις οργάνων σε ορισμένες παιδικές χαρές. Έχουν γίνει περίπου 10 αυτή τη στιγμή, οι υπόλοιπες απομένουν να γίνουν στο προσεχές διάστημα. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν κάποιοι παιδικοί σταθμοί που οριακά πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Δεν χρειαζόμαστε νέους παιδικούς σταθμούς κατεπηγόντως. Δεν μπορεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να μένουν παιδιά κάθε Σεπτέμβριο ειδικώς βρέφη εκτός βρεφών υπηκόσμων σταθμών. Είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες τις οποίες έχουμε στο πρόγραμμά μας. Ακόμα και αν δεν βρούμε το κατάλληλο οικόπεδο, θα μισθώσουμε κτίριο για να φτιάξουμε νέο παιδικό σταθμό, ώστε κανένα παιδί να μην μένει εκτός παιδικών σταθμών, να τηρείται η αναλογία παιδαγωγών παιδιών, διότι είναι βασικότατο μέλημα η κοινωνικής πολιτικής η ύπαρξη παιδικών σταθμών για όλα τα παιδιά σε αυτήν την εποχή. Δημόσιο παιδικό σταθμό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και ελπίζω να σας δώσουν την ευκαιρία οι δημότες σας να υλοποιήσατε αυτό που είπατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.